πρόταση να δοθεί δυνατότητα εξόφλησης στο τέλος του Σεπτεμβρίου των επιταγών που δεν έχουν εξοφληθεί λόγω capital controls, με αποτέλεσμα οι εκδότες τους να κινδυνεύουν να καταχωρηθούν στον Τηρεσία, κατέθεσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όπως αποκαλύπτει η Λούκα Κατσέλη. Αυτό είναι θετικό. Μέσα σε όλη την κατάσταση αυτή που επικρατεί, το θεωρώ θετικό. Τώρα θα δούμε και ποιες άλλες ρυθμίσεις θα έρθουν. Περιμένουμε με αγωνία, γιατί η κατάσταση τελευταία ήταν πολύ περίεργα για τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις όλες γενικά. Η αλήθεια είναι ότι μετά την επιβολή των Captain Controls, οπότε δεν υπήρχε ροή χρημάτων στην αγορά, θα είναι μια πολύ καλή ρύθμιση αυτό για να πάρουν μια ανάσα οι έμποροι. Ουσιαστικά βέβαια οι επιταγές μπορεί με κάποιο τρόπο να ρυθμιστούν, να πάρουν μια παράταση, αλλά η αγορά είναι τελείως νεκρή, δεν κυκλοφορούν καθόλου χρήματα και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Βέβαια πρέπει να πάρει ρύθμιση και παράταση οι επιταγές που έχουν λήξει, γιατί ήταν κλειστές οι τράπεζες, γιατί δεν μπορούμε να κινηθούμε αλλιώς. Πρέπει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να δοθεί μια παράταση. Οι επιταγές θα πληρωθούν στο ακέραιο, απλώς ήταν κλειστές οι τράπεζες, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να τις πληρώσουμε. Πρέπει να δείξουν οι τράπεζες μια κατανόηση τη στιγμή που ήταν κλειστές, γιατί τα λεφτά θα μπουν μέσα. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αν ο εκδότης μιας επιταγής δεν καλύπτει το ποσό εντός 8 ημερών, τότε η επιταγή σφραγίζεται και μετά από ένα μήνα καταχωρείται στη μαύρη λίστα του Τηρεσία. Η αλήθεια είναι ότι όσες επιταγές δεν πληρωθούν στην ώρα τους, έτσι ήταν το σύστημα δηλαδή, 8 ημέρες μετά τη λήξη τους, ο έμπορος μπορεί να περάσει στον Τηρεσία και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος. Θα πρέπει να υπάρχει μια διόρθωση, γιατί λόγω των Capital Controls, λόγω της δυσκολίας της αγοράς, δεν θα μπορούσε να την πληρώσει ποτέ στην ώρα του. Ελπίζω η κυβέρνηση να κάνει κάτι γι' αυτό, να μην περάσουν έμποροι που ήταν μέχρι πριν λίγο πολύ σωστοί στις υπηρεσίες τους στον Τηρεσία και θα είναι άσχημο για όλους μας. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό για την αγορά, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το 27% των επιταγών που κατατέθηκαν στις τράπεζες μετά την τραπεζική αργία ήταν ακάλυπτες. Είτε γιατί οι εκδότες τους είχαν αποσύρει τα κεφάλαια από τους λογαριασμούς τους φοβούμενοι το κούρεμα, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν προγραμματισμένες συναλλαγές μέσω των οποίων θα κάλυπταν τις επιταγές τους.